Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να μιλήσουμε τώρα με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα κύριε Κουτσούμπα. Καλησπέρα σα. Καλή προεκλογική μάχη, να ευχηθώ και σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε από ώρα σε ώρα την απόφαση για το κόμμα Κασιδιάρη. Θέλω να ρωτήσω yeah. αν θεωρείτε ότι όλο αυτό το έχει χειριστεί σωστά το πολιτικό μα σύστημα. Υπό την έννοια ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θόρυβο που δεν ξέρω αν yeah. στην ουσία πρημοδοτεί κιόλα την ακροδεξιά έτσι όπω έχει εξελιχθεί η υπόθεση. Έχετε δίκιο στι επισημάνσει σα γιατί. Θα μπορούσαμε καν να μην συζητάμε τέτοιο ζήτημα τώρα, γιατί έγιναν λάθη, ε, χειρισμοί με ευθύνε των προηγούμενων κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων. Uh -huh. Γιατί θα μπορούσε να έχει τελεσυδικήσει η απόφαση. Όμω η καθυστέρηση για την έναρξη τη δίκη, σε συνέχεια οι καθυστερήσει για την ακροματική διαδικασία λόγω έλλειψη, ε, μεγάλων ελλείψεων Έθου. σε αίθουσε, σε προσωπικό κλπ. Ε, σε συνέχεια το ότι δεν έχει τελεσυδικήσει ακόμα η απόφαση του εφετείου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και φτάσαμε στο παραπέντε να υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, γιατί εδώ μιλάμε για μια... Ε, μια, ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι θέμα στο οποίο πρέπει ο ελληνικός λαός να απαντήσει, <συσίλια> πρέπει το πολιτικό σύστημα το ίδιο να απαντήσει και όχι να φτάνουμε στο παραπέντε να κάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Φυσικά ο, ο Άριος Πάγος καλείται τώρα με βάση την νομοθετική ρύθμιση να κρίνει ε, αυτή την ε, ε, υπόθεση. Και φυσικά ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς στη Βουλή ε, δεν ψηφίσαμε αυτή τη ρύθμιση ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι έχει απαράδεκτες επικίνδυνες γενικεύσεις mm. όχι για σήμερα αλλά για αύριο για έναν οποιοδήποτε άλλον ε, που θα έρθει σε μια πορεία και μπορεί να ε, βάλει ζητήματα. Είναι άλλο να Διαπαιδαγωγούμε το λαό μας ενάντια στο φασισμό, ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στις εγκληματικές πράξεις αυτής της ιδεολογίας ε, και αυτού του μορφώματος που εμφανίστηκε ως Χρυσή Αυγή ή με τα διάφορα άλλα παρακλάδια της σε συνέχεια ε, και διαφορετικό πράγμα να εμφανίζεται τώρα από τα μέσα ενημέρωσης κάποια ε, μέσα ενημέρωσης και ως α, αντισυστημική δύναμη, mm. αλλά και από πολιτικές δυνάμεις. Άκουγα προχτέ κάποιον άλλον πολιτικό αρχηγό που έλεγε ότι είναι η έκφραση τη οργής του λαού, τη νεολαία κλπ. Μα δεν πρόκειται για τέτοιο ζήτημα. Η Χρυσή Αυγή, η Ναζή, οι ναζί, οι εγκληματίε, ο Κασιδιάρη είναι γέννημα θρέμα του συστήματο. Του συστήματος. Τους αμολάνε κατά πώ του βολεύει, πώ βολεύει στο σύστημα, σε κάποια ιδιαίτερα συμφέροντα και συνέχεια ξανά του ξαναμαζεύουν. Κύριε Ναματέα, έχουμε λιγότερο από τρει εβδομάδε πριν τι εκλογέ και εγώ βλέπω έναν διαγωνισμό παροχολογία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Έχουμε λύσει το θέμα του κατώτατου μισθού, έχει φτάσει στα 900-950 ευρώ με βάση τι εξαγγελίε. Νέε φοροαπαλλαγέ, ρυθμίσει χρεών, συντάξει, επιδόματα. Αν γίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται κατεβείτε στι εκλογέ. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα τη εργατική τάξη. Νομίζω ότι ναι, πάμε μια χαρά. Ε, υπάρχει πλέον πείρα και στου εργαζόμενου, στον ελληνικό λαό, ότι για τι προεκλογικέ εξαγγελίες να κρατάμε μι μικρό καλάθι γιατί ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και του εκπροσώπου του του κυρίου Τσίπρα τη αξιωματική αντιπολίτευση, μιλάνε εάν πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, αν υπάρχουν αντοχέ τη οικονομία, εάν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη ε, μα βολεύουν κλπ. Και, και έχουμε mm. την, την έγκριση. Ε, για το 2027 μιλάνε ότι μπορεί να πάει και να ανέβει ο, ο, ο μισθό. Εμεί λέμε πολύ απλά το εξή, εδώ και τώρα να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Με αφιτι... η οποία έχει καταργηθεί στην mm -hmm. ουσία με... και με αφετηρία τον κατώτερο μισθό στα 850 ευρώ αλλά με ταυτόχρονη επαναφορά των τριετιών. και έτσι ένας εργαζόμενος ένας άνθρωπος με μόνο μια τριετία τώρα και όχι το 2027 το ζήσε Μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι θα μπορούσε να έχει κατώτερο μισθό 935 ευρώ να έχει το μισθό του και έτσι να αναπτύσσονται οι τριετίες μαζί με μια άλλη δέσμη μέτρων που πρέπει να έρθουν στη Βουλή. Εμεί θα φέρουμε νομοθετικέ ρυθμίσει ε, μετά τι εκλογέ, τέτοιε που να επαναφέρουν τι συλλογικέ διαπραγματεύσει, τι συλλογικέ συμβάσει που στην ουσία έχουν καταργηθεί και βεβαίω να καταργηθεί ο νόμο Βρούτσια Χτσόγλου, αυτό ο εμβληματικό νόμο που έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση το εργατικό κίνημα και τα αποτελέσματα τα μετράμε. Γιατί μόνο με υπουργική απόφαση μπορεί να ορίζεται το ύψο του μισθού. Ανάλογα, πάλι, με τις αντοχές της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ε, κατά πώς τους βολεύει. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα να μιλήσουμε για αυτά, να υπάρξει ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό, επίσης, μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα, όπως είναι η παναφορά του 13ου, 13, 14ου μισθού. Περάσαν πλέον πάνω από 10 χρόνια που έχει καταργηθεί και πρέπει να επανέλθει. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για ακόμη μια φορά σήμερα για ψήφο ανοχή από τα κόμματα τη αριστερά. Συμπεριέλαβε και πάλι και εσά. Έχετε ξεκαθαρίσει, νομίζω, τη θέση σα. Παρ' αυτά, επιμένει και ζητάει να τεθείτε κι εσεί μπροστά στι ευθύνε σα σε περίπτωση ενό εκλογικού αποτελέσματο που θα επιτρέπει μια τέτοια κυβέρνηση προοδευτική όπω την ονομάζει. Ναι, δεν υπάρχει ανοχή σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Υπάρχει δυνατότητα κυβερνήσεων συνεργασία και με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο. Στι 22 Μαου μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση συνεργασία από τα κόμματα που συμφωνάνε σε προγραμματικέ, σε στρατηγικέ στοχεύσει. Mm -hmm. Και εδώ είναι το υπερταμείο. Το μεγάλο υπερμνημόνιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψη, είναι το Χρηματιστήριο Ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα της ενεργειακή πολιτική της χώρα στα πλαίσια τη ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Σε αυτά τα στρατηγικά ζητήματα που εκφράζεται και στου νόμους που ψηφίζουν για διάφορα θέματα έχουν κοινή γραμμή. Μπορούν να τα βρουν λοιπόν τα κόμματα παρά να ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό να ταλαιπωρούν την οικονομία, να ταλαιπωρούν τη χώρα και βεβαίως το κάνουν αυτό γιατί θέλουν ουσιαστικά, να το πούμε έτσι απλά, να ληστέψουν, να κλέψουν ψήφους από μικρότερα κόμματα, τα δύο, τα δύο μεγαλύτερα ε, κόμματα έτσι ώστε να πάρουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Ούτε στις δεύτερες πιθανόν εκλογές αν γίνουν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αυτή είναι η, εκτίμησή μας. Πάλι σε κυβερνήσεις συνεργασία θα πάμε, οπότε είναι τζάπα αυτή η πορεία. Δεν υπάρχει ανοχή σε μια κυβέρνηση για ένα-δυο ζητηματάκια, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, υποκρινόμενος και κοροϊδεύοντας τον Έλληνα ψηφοφόρο. εδώ θα κληθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα. Για παράδειγμα, στις 11, στις Ιουλίου έχουμε μια μεγάλη σύνοδο κορύφης του ΝΑΤΟ. Εκεί θα ενταχθούν χώρες. Εμείς διαφωνούμε, για παράδειγμα. Τι ανοχή να δώσουμε. Σε Λοιπόν, νομίζω κατανοητό, το ξεκαθαρίσατε για ακόμη μια φορά. Παρ' όλα αυτά, εκείνο επιμένει. Θα το δούμε λιγότερο από τρει εβδομάδε πριν τι εκλογέ. Κύριε Κουτσούμπα, κύριε Γραμματέα, να ευχηθώ καλή προεκλογική μάχη. Καλή δυνατό ΚΚΕ. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα σήμερα για να είναι δυνατό ο λαό μα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.